Απόλυτα αυστηρό και ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης με φόντο το γιόφυρο ποταμό, τα μπάζα που ρίχνουν ασυνείδητοι, αλλά και τη μόλυνση των νερών που συχνά καταγράφεται. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ποταμός Γιόφυρος στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να γίνει με τη συνεργασία και την ευθύνη όλων μας ένας πνεύμονας πρασίνου που να μπορούμε να τον επισκεφτούμε και όχι μια αστεία μόλις. Θα πρέπει επιτέλους να σκύψουμε στο θέμα όλοι μαζί και να δώσουμε οριστική λύση. Με τη σύσταση επιτροπής που θα ελέγχει τον ποταμό, στην οποία συμμετέχουν εκτός από την περιφέρεια, η ΔΕΙΑΗ, λιμενικές και αστυνομικές αρχές, τεχνικές υπηρεσίες, κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής, κατέστη σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος στο Γιόφυρο θα τεθεί στο επίκεντρο και πως κάθε παραφωνία θα έχει τις συνέπειές της. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι πάει κάποιος, μας το είπε η κυρία Ροβίδη, και έριξε χθες μπάζα. Ενημερώθηκε λοιπόν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πήγε αμέσως και τα έβγαλε. Το θέμα δεν είναι να πάμε να τα βγάλουμε, θα τα βγάλουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε όλοι μας τη συνείδηση ότι ζούμε σε ένα τόπο και δεν μπορούμε να το ρυπαίνουμε και μετά να διαμαρτυρόμαστε. Ήδη, όπως υπογραμμίστηκε, έχει προχωρήσει μελέτη καταγραφής των επιχειρήσεων και οριοθέτησης του ποταμού, με τους επαγγελματίες ωστόσο της περιοχής να διευκρινίζουν ότι οριστική λύση θα διδόταν μόνο όταν θα αποφασιζόταν στο βιολογικό της ΔΕΙΑΗ να εγκαθίστατο τριτοβάθμια επεξεργασία. Η οριστική λύση είναι να γίνει τριτοβάθμια επεξεργασία που ακούμε από χρόνια ότι προσπαθεί να γίνει εκεί, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα λίμματα που παράγει η ΔΕΙΑΗ να στρώνονται έξω από την ΔΕΙΑΗ και να γίνεται σαντουιτσοποίηση με ό,τι αυτό επιβαρύνει τον ποταμό Γιόφυρο και τον υδροβιότοπο και τη θάλασσα και όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε κάνει ήδη και μια μεγάλη. Έχουμε προτείνει στο Ταμείο Ανάκαμψης μια μελέτη 22 εκατομμυρίων για να μπορέσει να γίνεται 36.000 χιβικά, να γίνει πλήρη η τριτοβάθμια επεξεργασία. 36.000 χιβικά είναι τα λίμματα που έρχονται στο βιολογικό της ΔΕΙΑΗ, καταλάβατε. Παρά το ξεκάθαρο μήνυμα στους ιδιώτες που εξακολουθούν να ρυπαίνουν με μπάζα και όχι μόνο, το τελευταίο μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης τον περασμένο Ιούνιο αφορούσε τον αγωγό της ΔΕΙΑΗ που είχε σε κάποια σημεία χτυπηθεί από εργασίες και είχε διαρροές. Με τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης να εξηγεί ότι συχνά, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι κάνουν εργασίες, δεν έχουν πρόσβαση προς το ποτάμι λόγω των ιδιοκτησιών, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη διαδικασία ελέγχου του Γιόφυρου. Όλα είναι κλεισμένα. Πρέπει να βρούμε τον ιδιοκτήτη, να μπούμε μέσα. Δεν είχαμε δηλαδή, δεν έχουμε καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Γι' αυτό το θέσαμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει ίσως να γίνει κάποιος παράκτιος δρόμος, ο οποίος είναι δύσκολο να γίνει σε μια καταστική περιοχή. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να έχουμε μια άμεση παρέμβαση. Γιατί, να πω την αλήθεια, πάντα θα έχουμε προβλήματα με τη ΔΕΙΑΗ. Πάντα. Θα γίνει ένα φράξιμο, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Εδώ πρέπει να έχει η λύση, ξέρετε ποια είναι, η άμεση επέμβαση στη ΔΕΙΑΗ.